Ακριβώς, Δήμητρα, κυρίες και κύριοι, και το μόνο σίγουρο είναι ότι η σωρός ανήκει σε γυναίκα και όχι σε παιδί. Ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε, θα πραγματοποιηθούν όλες οι επιστημονικές και άλλες εξετάσεις που χρειάζονται προς ταυτοποίηση της σωρού. Να πούμε ότι οι πληροφορίες μας θέλουν, Δήμητρα, να επιστρατεύονται και ανθρωπολόγοι εάν χρειαστεί, για να βοηθήσουν το έργο των ιατροδικαστών. Ωστόσο, όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν ενδεχομένως αύριο. Μάλιστα. Να πούμε, Δήμητρα, ότι εντός του νεκροτομείου, εκτός από την σωρό που μεταφέρθηκε σήμερα, βρίσκεται και η σωρός η οποία εντοπίστηκε την περασμένη Πέμπτη σε πηγάδι στην Ορούντα, όπου ο 35χρονος ισχυρίζεται ότι πρόκειται για νεπαλέζα, θύμα το οποίο αποκάλυψε, να πούμε, ο Α. Έτσι ακριβώς. Τώρα να πάμε σε εκείνο που είπαμε και στην αρχή του δελτίου. Τι είναι αυτό που κάνει ακόμη δυσκολότερη την αυριανή ανάσυρση της δεύτερης βαλίτσας? Λοιπόν, Δήμητρα, καλά ενημερωμένη η πηγή μας ανέφερε ότι θα είναι δύσκολο το αυριανό έργο, αφού η σημερινή επιχείρηση για ανάσυρση της σημερινής ουσιαστικά βαλίτσας έχει προκαλέσει πρόβλημα στην ορατότητα εντός της λίμνης. Γι' αυτό τον λόγο εκμεταλλεύονται έτσι αυτές τις ώρες για να ερεμήσει, αν θέλεις, η κόκκινη λίμνη, ούτως ώστε αύριο να ρίξουν εκ νέου την ρομποτική κάμερα, να εντοπίσουν την δεύτερη βαλίτσα, να σημαδεύσουν ξανά το σημείο ακριβώς που βρίσκεται, και αν γίνουν όλα αυτά, τότε θα μπορεί ο δίτης με την χρήση σκαφάνδρου να πραγματοποιήσει κατάδυση για να ανασύρει και την δεύτερη βαλίτσα. Και την ίδια ώρα βεβαίως θα συνεχιστούν και οι έρευνες για να εντοπίσουν και την τρίτη βαλίτσα, αφού μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο σημείο βρίσκεται. Άρα, Νάσια, με τα όσα μας λες, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αβέβαιη η ανάσυρση της βαλίτσας, της δεύτερης βαλίτσας αύριο. Δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι θα γίνει. Ακριβώς, Δήμητρα, παρά τις διαβεβαιώσεις του υπεύθυνου του ΤΑΕ Λευκωσίας ότι αύριο θα γίνει η ανάσυρση της δεύτερης βαλίτσας, μας ανέφερε καλά ενημερωμένη πηγή ότι θα πρέπει πρώτα να γίνουν όλα αυτά, και αν βοηθήσουν οι συνθήκες, τότε θα προχωρήσουν και στην ανάσυρση της δεύτερης βαλίτσας αύριο. Ωραία, Νάσια.